Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή την δήλωση του κυρίου Γκόρτον. Μην κηρύξετε μονομερώς την ΑΟΣ, λέγει στην Ελλάδα. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει την δική μας περίπτωση? Δεν την επηρεάζει καθόλου την δική μας περίπτωση. Ο κύριος Γκόρτον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει από το 2000 περίπου με συνεργασίες με όλα τα γειτονικά της κράτη, ξεκινώντας από την Αίγυπτο, όπου υπογράψαμε την Συμφωνία Οριοθέτησης το 2003, μετά με το Λίβανο το 2007 και με το 2010 με το Ισραήλ. Με την Τουρκία, δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε κανένα κανάλι επικοινωνίας. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, άρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Το θέμα της Ελλάδας είναι διαφορετικό. Η Ελλάδα με την Τουρκία όχι μόνο έχουν διπλωματικές σχέσεις και ανταλλάσσουν επισκέψεις, έχουν διμερείς επαφές, έχουν εμπόριο κλπ. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα με την Ελλάδα. Δεν θέλω να επισέλθω στις αποφάσεις τις οποίες θα λάβει η Ελλάδα για αυτό το θέμα. Να πω όμως την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει, ότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Σύμβασης των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως είναι και η Κύπρος. Άρα οι οποιασδήποτε ενέργειες της Ελλάδας, είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα γίνουν με βάση την Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως έχει πράξει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι που δεν ισχύει για την Τουρκία.